Κύριε Δήμαρχε, σας βλέπουμε έξω από το αστυνομικό τμήμα της Ερμιονίδας. Τι έγινε εδώ πέρα? Καλησπέρα κύριε Γεωργίου. Έχουμε γίνει τακτικοί πελάτες του αστυνομικού τμήματος Ερμιονίδας στην προσπάθειά μας να διώξουμε τα σκουπίδια από το Δήμο μας. Στην προσπάθειά μας να καθαρίσουμε το Δήμο. Τι συνέβη τώρα? Καταρχήν είναι γνωστό το πρόβλημα με τα απορρίμματα. Το ξέρετε, έχουμε πει ότι λόγω προβλημάτων που δημιούργησε η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, δηλαδή ο κύριος Σφυρής, βγήκε μια απόφαση από τον Περιφερειάρχη, από τον κύριο Νίκα, θα λέγαμε μια βιαστική και αψυχολόγητη απόφαση, η οποία έκλεισε ξαφνικά το χώρο μεταφόρτωσης, το πράσινο σημείο. Και έτσι λοιπόν όλη η Ερμιονίδα, ο Δήμος Ερμιονίδας, έμεινε χωρίς να έχει χώρο αδειοδοτημένο για μεταφόρτωση. Πλέον κάναμε μια προσπάθεια, όπως ξέρετε πολύ καλά, την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ στο αστυνομικό τμήμα. Ο κύριος Σφυρής κατήγγειλε τότε το γεγονός στην αστυνομία, έφερε το 100. Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ερμιονίδας, δείχνοντας υπερβάλλοντα ζήλο και την πρώτη φορά και αυτή τη φορά, μας έφερε εδώ με τη διαδικασία, έφερε τους οδηγούς δηλαδή. Και εγώ ήρθα παρόν για συμπαράσταση και ό,τι χρειαστεί, μπροστά από όλους και παρόν και, και με αυτόφορη διαδικασία να πάω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θέλω να είμαι πρώτος εγώ και δεν φταίνει οι εργαζόμενοι, φταίμε εμείς που τους δίνουμε εντολές να κάνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να καθαρίσουμε τον τόπο από αυτό το χάος που δημιούργησε και άφησε πίσω του φεύγοντας ο κύριος Σφυρής. Άφησε ένα χάος ανεπανάληπτο. Αυτή τη στιγμή, αν μπείτε σε όλες τις πόλεις, στα χωριά, έχουμε γεμίσει από τα σκουπίδια. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, πολύ σοβαρός κίνδυνος, έξω από τα σχολεία, έξω από τα καταστήματα, έξω από τα σπίτια, στις πλατείες. Παντού είμαστε γεμάτοι απορρίμματα. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε να κάνουμε σήμερα, κάναμε μια προσπάθεια να μεταφορτώσουμε απορρίμματα σε χώρο εκτός των αποθηκών. Σε χώρο μακριά που είναι χτήματα, που είναι αγροκτήματα. Να μεταφορτώσουμε λοιπόν τα απορρίμματα για να καθαρίσει ο τόπος. Στην προσπάθειά μας αυτή λοιπόν, ενώ ξεκίνησε η διαδικασία και είχε αρχίσει η μεταφόρτωση, δηλαδή άδειαζε το απορριμματοφόρο και απευθείας φορτωνόντουσαν σε φορτηγό τα αυτοκίνητα να πάνε σε αδειοδοτημένη μονάδα με νόμιμο τρόπο από εκεί και πέρα. Ξαφνικά παρουσιάστηκε στον χώρο ο κύριος Σφυρής με το κινητό του, τη γνωστό τρόπο που κάνει, να φωτογραφίζει και να τραβάει βίντεο. Και όλος τυχαίως, μετά από 15-20 λεπτά, ήρθε ο ιδιοκτήτης του όμορου αγροκτήματος, φέρνοντας και την αστυνομία μαζί. Και έτσι βρεθήκαν πάλι στο αστυνομικό τμήμα με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Για άλλη μια φορά λοιπόν ο κύριος Σφυρής προσπάθησε και να σταματήσει αυτή τη διαδικασία. Προσπάθησε να κάνει, να πραγματοποιήσει αυτό που θέλει να κάνει, δηλαδή να μην μαζευτούν τα σκουπίδια. Θέλει τα σκουπίδια κάτω. Το έχω ξαναπεί, το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το είπα σε δελτίο τύπου, το καταγράψατε πάλι στην κάμερα και το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Αυτός ο άνθρωπος δεν τον ενδιαφέρει η υγεία των δημοτών, δεν τον ενδιαφέρει ότι έρχονται γιορτές και ο κόσμος κινείται, ψωνίζει, βγαίνει έξω, τα παιδάκια θα βγουν στις πλατείες και θα είναι δίπλα στο σκουπίδι. Εμείς, κύριε Γεωργίου, είμαστε αναγκασμένοι πλέον να στολίσουμε τους κάδους με τα απορρίμματα, με τα λαμπιόνια, ενώ σε άλλες περιοχές γιορτάζουν και ζουν διαφορετικά τα Χριστούγεννα. Κύριε Δημαρχή, ευχαριστώ. Να είστε καλά.